Η κατάσταση, όπως βλέπετε, δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Με ποια έννοια? Ότι δεν έχουμε ιδιαίτερη ένταση αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε ακόμα μέσω μηνυμάτων τα οποία δίνουμε στον κόσμο να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι επιθυμούν να έρθουν και να ξαναεπιστρέψουν πίσω στις δομές, στα ξενοδοχεία και στα διαμερίσματα, όπως έχουμε πει και πριν. Μέσα έχουμε λειτουργήσει τώρα ένα info box, ένα σημείο επαφής όπου έχουμε υπαλλήλους που κάνουν καταγραφή των ατόμων. Ήδη έχουμε περίπου 9 άτομα τα οποία έχουν δηλώσει πρόθεση να επιστρέψουν προς τα πίσω και ελπίζουμε να αποκτήσουμε λίγο μια κινητικότητα. Δηλαδή, να επιστρέψουμε. Ευελπιστώ όλους. Τώρα ευελπιστώ όλους, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάρουμε. Αυτή τη στιγμή εκτιμώ, γιατί δεν έχω καταμέτρηση, εκτιμώ ότι είναι περίπου 420 άτομα, γιατί είναι και κόσμος που είναι μέσα από τη δομή που μπαινοβγαίνει. Οπότε να ξέρετε, τα νούμερα είναι λίγο αμφίβολα. Έχετε πληροφορίες αν έρχονται κι άλλοι ή έχει σταματήσει αυτό? Έχει σταματήσει. Σταματάνε να ανεβαίνουν άλλοι, τους αποκόπτουμε όπου μπορούμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εμείς θα συνεργαστούμε με την αστυνομία σε ό,τι χρειαστεί, γιατί αυτό το πράγμα πλέον παίρνει κάποιες. Θα μοιράσετε τυχόν και έγγραφα στη γλώσσα τους για να τους ενημερώνετε? Τα ενημερωτικά σημειώματα που αναφέρετε αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να μοιράσουμε. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι μέσω διερμηνέων και μέσω της μεγαφωνικής που έχει η δομή και βλέπετε και με τις διερμηνείς που έχουμε και εδώ μπροστά στην κλούβα, στέλνουμε συνέχεια μηνύματα σε 4 γλώσσες που κατανοούν. Τι σας λένε, ότι θα μείνουν, ότι θα φύγουν η πλειοψηφία, γιατί είπατε 9 άτομα. Η πλειοψηφία έχει έναν σκληρό πυρήνα από άντρες, οι οποίοι δεν είμαι σίγουρος αν έχουν άλλο σκοπό ή άλλη σκοπιμότητα από αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, οι οποίοι αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν μια ένταση τέτοιου τύπου. Είναι ένα είδος διαμαρτυρίας. Κοιτάξτε, το διαχειριζόμαστε στιγμή προς στιγμή. Ο σκοπός μας εδώ πέρα είναι να μπορέσουμε να φροντίσουμε αυτοί που είναι πραγματικά ευάλωτοι και βρίσκονται μέσα σε αυτή τη μερίδα ανθρώπων. Το άτυπο κάμπο θα το αποδομήσετε όμως? Πίσω είδαμε ότι πήρε μεγάλες διαστάσεις. Οι διαστάσεις σε σχέση με χθες δεν έχουν μεγαλώσει παραπάνω. Ναι. Είναι το ίδιο που ήταν και χθες. Δεν είναι αμεληταία όμως ως μέγεθος. Όχι, δεν είναι αμεληταία. Πώς θα το αποδομήσετε αυτό? Κοιτάξτε, η μόνη προσπάθεια που μπορούμε να κάνουμε είναι συνεχής πίεση για να επιστρέψουν πίσω στους χώρους που έχουν. Μέσω διαλόγου. Μέσω διαλόγου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή από την πλευρά μας. Από πού ξεκίνησε αυτό το κάλεσμα, πιστεύετε? Είναι ένα κομμάτι fake news το οποίο κυκλοφόρησε. Αυτές οι ψευδείς ειδήσεις μέσω των δίκτυων κοινωνικής, τα κοινωνικά μέσα, social media, μέσω Facebook, μέσω Twitter, τα οποία ουσιαστικά συσπηρώσαν όλες αυτές τις ομάδες και δημιουργήσαν αυτή την κινητικότητα. Το ίδιο πράγμα υπήρξε και στην Τουρκία, υπάρχει και εδώ. Κύριε Ράκο, δεν μπορούσε να αποτραπεί όλο αυτό, γιατί ήρθαν άνθρωποι από την Αθήνα, από Τυχείο, που σημαίνει ότι μέρες πριν το γνώριζαν. Έχουμε κάνει εδώ και περίπου 2 με 3 εβδομάδες συνεχής ενημέρωση σε όλες τις δομές, σε όλα τα σημεία, σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν. Τυποποιημένα μηνύματα, όπως και αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε τώρα, για να τους ενημερώσουμε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει δεν είναι πραγματικότητα. Δεν είναι αμεληταίο το κομμάτι ότι αυτοί οι άνθρωποι ακόμα ζουν με την ελπίδα ότι μπορούν να περάσουν τα σύνορα. Βρήκατε αυτούς που το δεκινούν όμως? Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι δουλειά του ΙΜΕΠΟ να το κάνει. Προφανώς και εμείς έχουμε κάποιες πληροφορίες τις οποίες θα τις μοιραστούμε με τις αρμόδιες αρχές, αλλά φυσικά αυτό το κομμάτι λειτουργεί πάρα πολύ πάνω στον πόθο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν να πάνε στην Ευρώπη. Μην ξεχνάτε ότι περισσότεροι έχουν και οικογένειες που βρίσκονται στην Ευρώπη και είναι ζητήματα επανένωσης. Μήπως άργησαν οι αρχές, γιατί από τις 2 το μεσημέρι που ήταν 40 άτομα, το απόγευμα φτάσανε στα 400. Όχι, γιατί όπως ξέρετε και εσείς κυκλοφορούσε πολλοί πληθυσμό σε πολλά σημεία. Η Θεσσαλονίκη είναι τεράστια, είναι χαόδη. Θα μπορούσατε να τους εμποδίσετε όπως τώρα να έρθουν όμως? Αυτό έγινε σε πολλά σημεία. Το απόγευμα, αφού το γίνανε 400. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν εδώ πέρα περίπου από τη 1 η ώρα. Στις 12 η ώρα είχαμε κάνει και την έκταση συνάντηση στο Μέγαρο με την αστυνομία. Είχαν πάρθει αρκετά μέτρα. Το ζήτημα όμως είναι φυσικά ότι μιλάμε για μεγάλο όγκο ανθρώπων και θα πηγαίναμε μετά σε άλλο είδους καταστολή. Κάτι το οποίο μαζί με παιδιά, όπως βλέπετε, τα οποία προτάσουν, είναι κάτι το οποίο κανείς δεν θέλει να το κάνει. Η μετακίνησή τους θα γίνει οργανωμένα, κύριε Ράκο? Εμείς έχουμε προβλέψει να έχουμε σε ετοιμότητα λεωφορεία, τα οποία θα αναβλώσουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε τον κόσμο, σύμφωνα με τη δομή την οποία έρχεται, να τους επιστρέψουμε πάλι εκεί. Για να μην χρειαστεί να υπομειστούν το κόστος, το οποίο πάρα πολύ το δώσαμε για να έρθουν εδώ. Ακόμη και τώρα είστε έτοιμοι γι' αυτό? Βέβαια. Υπάρχουν τα λεωφορεία. Βέβαια. Είναι σε ετοιμότητα τα λεωφορεία. Αυτή τη δουλειά κάνουμε. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο ελπίζουμε να κερδίσουμε με ένα μικρό momentum το οποίο θα κινήσει κάποιο πληθυσμό να επιστρέψει. Και από εκείνο το σημείο και μετά ελπίζουμε να μπορέσει να ηρεμήσει. Σας ευχαριστώ.